Που σημαδεύει την ημέρα, ναι. Σημαδεύουν την ημέρα και τα δύο περιστατικά και τα δύο. Πρωτοφανή αυτά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όταν οι εργαζόμενοι, όπως μιλούσαμε χθες για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εισέβαλαν στο Πεντάγωνο και κατέλαβαν εκεί την είσοδο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι συμπλοκές, όπως όλοι γνωρίζουμε, φέρνουν αποτελέσματα τα οποία δεν είναι καλά ούτε για τους μεν ούτε για τους δε. Ναι. Και μετά από τραυματισμούς και σημειώθηκαν και οι δεκάδες προσαγωγές, αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εντάξει, τώρα βλέπουμε το βίντεο, έτσι δεν είναι. Βλέπουμε το βίντεο. Το τι συνέβη στο Πεντάγωνο. Είναι τα σημεία των καιρών, ξέρεις, αυτά. Έγινε ρίγκ μετά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΓΑΔΑ. Να πούμε 105 προσαγωγές. Αυτές οι σκηνές που βλέπουμε είναι έξω από το Πεντάγωνο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι έξω. Είναι έξω. Στον περίβολο. Α, είναι μέσα στον περίβολο. Έχουν μπει ήδη. Εντός του χώρου του Πεντάγωνου, όχι μέσα στο κτίριο, ναι, δεν έγινε. Γιατί από το κτίριο μετά, αφού βγήκε ο αρχηγός... Δεν μπήκαν στο κτίριο, μόνο στον περίβολο μπήκαν. Ανέβηκαν τις σκάλες, προσπάθησε να τους μιλήσει και ο αρχηγός, αλλά νομίζω ότι δεν είχε καμία θετική έκβαση, καμία κατάληξη θετική. Και στη συνέχεια αναγκάστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις να μπουν στη διαδικασία έναν-έναν, να τους βγάζουν κυριολεκτικά σκοτούς. Πάντως, επειδή υπάρχουν συλλήψεις, 15 νομίζω άτομα είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και θα αντιμετωπίσουν. Ναι, 105 προσαγωγές έγιναν τώρα. Τις κατηγορίες και ακούω για κακουργήματα και τα λοιπά. Αυτός ο νόμος που παραβιάζει στρατόπεδα κάποιος και εγκαταστάσεις στρατιωτικές έγινε ο νόμος για άλλους σκοπούς, για άλλες κατευθύνσεις. Φαντάζομαι ότι οι δικαστές, οι ανακριτές, οι εισαγγελείς θα το κρίνουν με διαφορετικό πνεύμα και δεν θα εξαντλήσουν τη σκληρότητα καθυπαγόρευση στην οργή που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και στα δίκαια αιτήματα, παρόλο που έγιναν με τον τρόπο αυτό, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν οι εισβολείς που μπήκαν για να καταστρέψουν κάτι ή να... Όχι, για να ζητήσουν την επαφή και το διάλογο και μάλιστα τους, όπως φαντάζομαι, και φαντάζομαι ότι θα επικρατήσει, εκτός εάν η υπαγόρευση που είπα πριν δεν την υπενήχθηκα, την είπα απροκάλυπτα, εξαντλήσει αυστηρότητες που δεν θέλουμε να δούμε και θα επιφέρουν μεγαλύτερη καταστροφή από αυτό που συνέβη. Ο Πρωθυπουργός, μετά από πληροφορίες που βγήκαν για όλο αυτό το επεισόδιο που έγινε και δεν μπόρεσαν να του σταματήσουν πριν. Εγώ γνωρίζω παλαιότερα κάτι επεισόδια με στρατιωτικούς συντάκτες οι οποίοι θεωρούν ότι φέρουν το βαθμό του στρατηγού, τουλάχιστον, και που του σταμάτησαν οι αλφαμίτες που φρουρούν την είσοδο στον ίδιο χώρο ακριβώς και υπέστησαν βιοπραγία από τους στρατιωτικούς αυτούς συντάκτες, όνομα και μη χωριό. Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, θα μιλήσουμε αργότερα ίσως. Εκεί δεν είδα κανένα πρωθυπουργό να είναι έτσι έξω φρενών. Πνίχτηκε το θέμα αυτό, καλύφθηκε και τα λοιπά. Λέω, σε κάθε περίπτωση αυτού του είδους τα φαινόμενα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να τα δει με εντελώς διαφορετικό... Δηλαδή ποιοι ευθύνονται για το φτιάσκο από τις δύο πλευρές που... Θα δούμε. Εδώ λοιπόν, είμαστε. Και το δεύτερο θέμα που σημάδευσε την ημέρα, η δραματική αυτή είδηση της αυτοκτονίας του πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργού εσωτερικών, Λεωνίδα Τζανή, μετέδωσαν όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του Βόλου, σύμφωνα από με μια επίσημη πληροφόρηση της αστυνομίας. Τον κύριο Τζανή βρήκε η σύζυγός του στις 8 εχθές το βράδυ απαγχωνισμένο στο υπόγειο της οικίας του. Άλλες πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί σε πολύ κοντινό του φιλικό πρόσωπο τις προθέσεις του, λέγοντάς του ότι θα θέλω από σένα να προσέχεις την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Εμένα τελείωσε ο χρόνος μου. Αυτός που του το είπε, που φέρεται ότι το είπε ο βουλευτής, ο πρώην υπουργός, δεν φρόντισε να... Δεν κατάλαβε ότι ίσως προβεί σε αυτή την πράξη. Μην τον αφήσει μόνο του να ξέρω εγώ κάτι. Σκέφτηκε ότι θα κλειστεί στον εαυτό του, γιατί τον τελευταίο διάστημα έπασχε από κατάθλιψη. Όσες φορές και αν προσπάθησε να. Αν είχε φαινόμενα κατάθλιψη, ακόμη περισσότερο. Όταν έρχομαι εγώ που έχω κατάθλιψη και σου λέω φρόντισε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, σημαίνει
ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθώ. Ναι, δεν τον πήρε τόσο σοβαρά, γιατί εδώ και 3-4 μήνες ήταν στην ίδια κατάσταση. Ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι καταλυτικός. Είναι τελεσίδικη πράξη, είναι οριστική πράξη. Ό,τι και να έχει κάνει κάποιος, ό,τι και να τον βαρύνει και με ό,τι και αν κατηγορείται, ο θάνατος. Είχε παιδιά, είχε οικογένεια αυτός ναι, ο άνθρωπος. Είχε σύζυγο και ένα γιο 23 ετών και μία κόρη 21. Ναι. Βέβαια θα πούν κάποιοι ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν παιδιά και άλλοι έχουν οικογένειες. Εντάξει, εντάξει. Τι είχε ακουστεί για τον... Είχε ακουστεί ότι το όνομά του ήταν στη λίστα με τους 36. Το είχαμε διαβάσει. Το είχαμε διαβάσει το όνομά του. Και είχε και μία λεζάντα αυτό που είχαμε διαβάσει και με την φωτογραφία του. Ναι. Ότι τον ερευνούσαν άνδρες τους ΔΟΕ Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Και ότι... Έτσι έγραφε η λεζάντα τώρα. Όχι, της λίστας που είναι αμφίβολη η... Και η προέλευσή της και η νησιότητά της. Και ότι πρόκειται να ερευνηθούν λογαριασμοί του, χωρίς να λέει πού, ξέρω. Και το 2001 είχε κάποια θέματα με ό,τι αφορούσε το τότε σκάνδαλο με τα φρουτάκια. Πού? Το 2001. Α, τόσο Πασόκ, παλιά. Ναι, τόσο παλιά. Και είχε εμπλακεί το όνομά του, όπως τόνισε στο φιλικό του πρόσωπο, δεν θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει πάλι την ίδια ρήξη με τα αγαπημένα του πρόσωπα για κατηγορίες τις οποίες έχει περάσει πολύ άσχημα και έχει μετανιώσει. Μάλιστα. Όπως είπαμε, ο θάνατος είναι οριστικός. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι και εάν συνέβαινε στον άνθρωπο αυτόν. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν ούτε αθωότητες ούτε ενοχές πλέον. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από τις λίστες. Έχει και άλλες προεκτάσεις. Έχει και άλλες προεκτάσεις το θέμα αυτό. Βεβαίως πολλές, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο ότι οι λίστες οι οποίες θα έπρεπε να δοθούν εδώ και χρόνια, όχι μέρες, εδώ και χρόνια στην επικαιρότητα, εδώ και χρόνια στους αρμόδιους για να μπουν στη διαδικασία και να ξεκαθαρίσουν ποιοι είναι ποιοι. Ποιος χρωστάει πού, ποιος έχει κάνει την απάτη και με ποιο τρόπο και να πάει ο καθένας στη θέση του. Αυτές οι λίστες σήμερα κάνουν βόλτα στα κανάλια, κάνουν βόλτα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και το αποτέλεσμα είναι να φτάνουν άνθρωποι, άσχετα με το τι είχε γίνει και στο παρελθόν αλλά και σήμερα μέσα από αυτές τις λίστες εκβιαστικές για ακόμα μία φορά, να αυτοκτονούν. Αυτή είναι μία εκδοχή. Αυτή είναι μία. Ναι, από τη μία εκδοχή. Υπάρχουν πολλές. Θα μπορούσα να πω και εγώ. Και κόμματα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Θα μπορούσα να πω και μία τρίτη, μία πέμπτη και μία δέκατη πέμπτη. Μία από αυτές είναι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Είχα πει ότι μπορώ και εγώ να δημοσιεύσω. Ακριβώς. Σε ένα έντυπο ή σε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικό, μία λίστα αυθαίρετη δική μου, η οποία θα έχει και μία αληθοφάνεια, εάν περιέχει πρόσωπα και ονόματα για τα οποία κάτι έχει ακουστεί ή έχουν απασχολήσει στο παρελθόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα μέσα ενημέρωσης ή ακόμη και τη δικαιοσύνη. Εξάλλου, στη λίστα αυτή των 36 ονομάτων, όπου υπήρχε πολύ και ο προσώπων, άνθρωπος που αυτοκτόνησε, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία ο κύριος Τσοχατζόπουλος είναι ήδη στον Κορυδάλλο και αυτός ήταν μέσα. Ναι. Ήταν ο κύριος Μαντέλης, ο οποίος είχε τις γνωστές τα γνωστά αποδεικτικά κατά δήλωσή του, ή ο κύριος Τσουκάτος ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Θέλω να πω λοιπόν ότι με την αληθοφάνεια αυτού του θέματος θα μπορούσα να δημοσιεύσω αυθαίρετα και εγώ μια λίστα και αφού κανείς δεν ελέγχει κανέναν να λέω ότι δεν μαρτυρώ την πηγή μου και ότι είναι μια λίστα που την διερευνά το ΖΟΕ. Και τι έγινε, ας πούμε, τι έχω αποδείξει. Κάποιος όμως. Θεωρώ χάρη ότι κάποιος όμως, το ΖΟΕ δεν θα σε ενοχλούσε. Κάποιος όμως μπορεί να οδηγηθεί σε διάφορες πράξεις και ακόμη και στην αυτοκτονία ίσως, να μην αντέξει και να είναι αθώος. Κανείς δεν ξέρει. Εμείς όμως έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία που έδωσε ο δημοσιογράφος του Άστρα TV στον δημοσιογράφο TV εδώ του Βόλου, καναλιού, ναι, του Βόλου, ο κύριος Βασίλης Μπαντίδης, στην εκπομπή του Γιώργου του Τράγκα και να περάσουμε να το δούμε για να ενημερωθούμε έτσι λίγο πιο λεπτομεριακά. Καλησπέρα κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα σας. Είστε εκεί, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μας. Είστε στο σπίτι του αποβιώσαντος, του αυτόχειρος. Στο σημείο εδώ στη συνοικία Καραγάτς, έτσι λέγεται το σημείο, στην πόλη του Βόλου. Ναι. Είναι ένα κεντρικό σημείο στην πόλη μας, όπου πριν από λίγη ώρα εκτελήθηκε το τραγικό αυτό συμβάν.
στις 8 παρα 10 όπως πληροφορηθήκαμε και εμείς, η σύζυγος του Λεωνίδα Αντανή, του ανθρώπου ο οποίος βεβαίως ήταν γνωστός στην περιοχή και από την παλαιότερη πολιτική του δράση, αλλά και στον νομικό κόσμο λόγω της ιδιότητας που είχε. Τον βρήκε λοιπόν στις 8 παρα 10 το βράδυ, απαγχωνισμένο στο υπόγειο γκαράζ του σπιτιού του. Κάτι που προκάλεσε βεβαίως σοκ στους περίοικους και σε όλη την τοπική κοινωνία. Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής αν βρέθηκε κάποιο ιδιόχειρο σημείωμα στον τόπο του τραγικού συμβάντος. Βεβαίως όλοι εδώ τα πηγαδάκια που έχουν στηθεί, συγκλονισμένοι γείτονες, οικοί, πραγματικά στιγμές που δύσκολα μπορούν να δοθούν τώρα σε αυτή τη σύνδεση. Και εμείς δηλαδή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και με το ρεπορτάζ το τηλεοπτικό. Πάρα πολλοί λέγανε ότι ίσως η ενέργεια αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό να έχει σχέση με τη λίστα του ΣΔΟΕ, την εμπλοκή του ονόματος του Λεωνίδα Αντανή, όλα αυτά που λέγονται για έκνομες δραστηριότητες πολιτικών προσώπων και του παρελθόντος ΣΕΝΗ για την απόκτηση χρήματος. Βεβαίως μέχρι στιγμής